Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι επί 24 χρόνια σε αυτή τη Βουλή. Δεν έχω δώσει ποτέ την παραμικρή αφορμή. Ψάξανε παντού όπως ψάχνουν για να παξώσουν την πολιτική όλους. Εμένα λόγο παραπάνω. Κάναν αγώνα. Όταν όμως μπήκες με τρία σπίτια και τα πούλησες όποθεν έσχεσαι. Και δεν αγόρα σπίτια για γραφεία. Όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, έρχεται τώρα εδώ ένα άλλο μόνο ο Παφίλης και η αριστερά το έχει επισημάνει. Μια άλλη ελεκτική αρχή. Ποια είναι αυτή? Η οικονομική αστυνομία. Η οικονομική αστυνομία που πρέπει να ελέγχει. Και καλά κάνει. Όμως να ελέγχει, όχι να κατασκευάζει. Γιατί το λέω? Δεν αισθάνομαι, τη συνήθισή μου πολύ ήσυχη. Πεντακάθαρος. Δεν έχω καμιά ποινική δίωξη. Είναι καθαρά, μα απόλυτα καθαρά πολιτική δίωξη. Και γιατί είναι αυτό? Κάθε βουλευτής κινδυνεύει. Που έμεσα ή άμεσα πρέπει να ζήσει η οικογένειά του και έχει μια οικογενειακή επιχείρηση. 45 χρόνια οικογενειακή επιχείρηση. Ουδέποτε είχε ούτε μία παράβαση ασφαλιστική και φορολογική. Ποτέ. Και σήμερα που μιλάμε, η ΦΑΕ που ανήκει, καταλαβαίνω στα πρακτικά, χρωστάει να επιστρέψει 5.700 φόρο, διότι έγινε λάθος από τον λογιστή και έβαλε παραπάνω από ό,τι έπρεπε το 12. Και καλείται από τελική αστυνομία για 23.000 μη δηλωθέν εισόδημα. Επί 20% 4.600. 3.000 φόρο το 13, το 12 και 1.600 το 13. Και ερωτώ, έλεος, χειροπέδες, 8 η ώρα το πρωί, όταν κοιμάσαι και χτυπάει την πόρτα σου και δεν είναι ο Γαλατάς, είναι ο αστυνομικός, αυτή η δημοκρατία δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Αυτόφορο τη γυναίκα από τον αδερφό μου και άλλους 4 για 3.000 φόρο το 12, όταν το λάθος μόνο ήταν 5.600. Ωραία. Εγώ τι ευθύνη έχω? Καθάρισα πρακτικά το δελτίο παραξυπηρεσιών. Κάθε μήνα πληρώνομαι κανονικά με τιμολόγιο. Ως γιατρός προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Δεν είμαι ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε στο Διοικητικό Κεφάλαιο, ούτε πουθενά. Όμως δεν τους έφτανε. Δεν θέλουν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Δεν θέλουν να ελέγξουν. Αυτό που θέλουν είναι να χτυπήσουν την πολιτική και ειδικά το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Που 25 χρόνια δεν έχει δώσει τόση αφορμή πουθενά. Και προκαλώ οποιονδήποτε. Και φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνει. Δεν σας το εύχομαι. Η γυναίκα μου με χειροπέδες στο αυτόφορο για μονομελές πτέσμα με το άθρο 19 για φόρο 3.000. Εάν αυτό δεν είναι κατασκευασμένο. Ωραία. Και πού ανήκει η οικονομική αστυνομία? Ποιοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι? Ο γνωστός σε όλους σας πρώην εισαγγελέας Γενικός Γραμματέας ο κ. Ανδρεουλάκος και ο υπουργός ο κ. Ζέντια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Που βρήκατε τη λίστα Λαγκάρτ, που πιάσατε το ξηρό και το χλωρό και πήγατε την κυραλένη στο αυτόφορο. Ντρέπομαι. Γεια σας.